Διακινήθηκαν αυτά. Η Μίνα κατηγορήθηκε ότι μαζί με την Κυριακού ότι σκοτώσαν τον Παντελίδη, τον Παντελή, ότι τον κατεβάσανε από το όχημα στο πάρκινγκ του αεροδρομίου. Διακινήθηκαν απίστευτα σενάρια, τα οποία οδήγησαν σε έναν κανιβαλισμό της πελάτησάς μου. Σε απόλυτο κανιβαλισμό. Δεν της έφτανε μόνο που είχε να αντιμετωπίσει την κατάσταση, την τραυματική, τη σωματική και την ψυχολογική αποτροχή, ατύχημα. Δεν της έφταναν οι 40 μέρες στην εντατική που κόντευε να πεθάνει. Δεν της έφταναν οι 7 μήνες στο νοσοκομείο. Δεν της έφταναν τα πολλαπλά κατάγματα. Οι αναπηρίες είχε να αντιμετωπίσει και αυτό το κομμάτι. Κατανοώ λοιπόν κάποιες αντιδράσεις τις οποίες είχε σε κάποια ποσταρίσματα τα οποία έκανε, διότι ήταν μια άμυνα για αυτό τον κανιβαλισμό τον οποίο υπέστη. Τώρα. Εξεδόθη μία διάταξη του εισαγγελέα. Εγώ από την επεξεργασία της διάταξης βλέπω, καταλαβαίνω, είναι μία δεκασέλιδη καταρχήν διάταξη, η οποία έχει λάβει υπόψη, τουλάχιστον από αυτά που διαβάζω, όλα τα σημεία και όλο το αποδεικτικό υλικό που έχει εισφερθεί και από την οικογένεια του άτυχου τραγουδιστή. Ένα προς ένα. Το αναλύει ένα προς ένα, λέει αυτό δεν ευσταθεί, το άλλο δεν ευσταθεί, θα κάνουμε εδώ το δικαστήριο τώρα ας πούμε. Και καταλήγει στο τέλος με κυρίαρχο την έκθεση του DNA, την αρχική έκθεση του DNA, που έλεγε που βρέθηκαν βιολογικά υλικά κτλ. Σε συνδυασμό με καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων που έχει βρει τροχιά στον τόπο του ατυχήματος, δύο είναι τα κυρίαρχα στοιχεία, και το τρίτο κυρίαρχο στοιχείο είναι η έκθεση του ιατροδικαστή που διόρισε ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας διόρισε έναν ιατροδικαστή, ο οποίος τον κάλεσε να αποφανθεί, από αυτά που διαβάζουμε τουλάχιστον, κατά πόσον αν ήταν οδηγός ο Παντελής Παντελίδης, είχε τη θέση του συνοδηγού. Και αυτός κατέληξε από αυτά που διαβάζουμε, με βάση το μηχανισμό, με βάση το DNA, με βάση το που βρέθηκε το σώμα του, κατέληξε ότι ήταν οδηγός και ότι ήταν συνοδηγός νυφρός του Κυριάκου. Ένα κομβικό σημείο επίσης που πρέπει να πούμε ήταν ότι μια έκθεση για το DNA που είχε υποβάλει η οικογένεια του άτυχου τραγουδιστή, όπως προκύπτει από τη διάταξη αυτή, ερευνήθηκε από τον εισαγγελέα και επί της εκθέσεως αυτής της οικογένειας του Τεχνικού Συμβούλου ερωτήθηκε ειδικά η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία απάντησε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για να αξιολογηθεί αν τυχόν υπάρχει βιολογικό υλικό το οποίο να μην ανήκει στον Παντελή Παντελή. Να ρωτήσω κάτι. Να πέριψε δηλαδή. Ισχύει αυτό ότι κομβικό σημείο ήταν ότι όταν η Μίνα, και αυτό το ισχυρίστηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην ιστορία, σηκώθηκε από το κόμμα, το πρώτο πράγμα που ρώτησε είναι αν ο οδηγός είναι καλά. Για που λέτε για το νοσοκομείο, λέτε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το νομίζω αναφέρεστε στο σημείο εκείνο της δικογραφίας που η Μίνα μετά το τροχαίο ατύχημα που διατηρούσε τις αισθήσεις της, είπε στους... Ναι, 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 ναι. Από το αστυνομικό ρεπορτάζ μου προκύπτει ναι, αυτό το ναι, ερώτημα. Ναι, είπε σε καβίτες και σε. Λοιπά, αν είναι καλά ο οδηγός ο Παντελής, ας πούμε, ρωτούσε κτλ. Και αυτά έχουν καταγραφεί και έχουν δοθεί μαρτυρικές καταθέσεις από τους καβίτες που ήταν στο σημείο κτλ.